Θέλω να πάμε λίγο στο Λασίθι, στον κύριο Μανώλη Μακράκη. Είναι διευθυντής της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Λασιθίου. Να τον καλησπερίσω και να τον ευχαριστήσω πολύ. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Από την εμπόλεμη ζώνη και την τραγωδία της Ουκρανίας, στην αγκαλιά της Κρήτης, στην αγκαλιά της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε τοπικό επίπεδο. Ναι, έτσι είναι, έτσι είναι τα πράγματα. Δυστυχώς υπάρχει ο πόλεμος. Έχουμε ήδη εγγράψει στο νηπιαγωγεία του νομού 2 παιδιά και 4 στα δημοτικά από την Ουκρανία πρόσφυγες, από την φρίκη του πολέμου στη ζεστή αγκαλιά της Κρήτης. Εξάλλου είμαστε ένας λαός, οι Έλληνες και ειδικά οι Κρήτες, που έχουμε βιώσει την προσφυγιά. Καθόλου το 19ο αιώνα οι Κρήτες επαναστατούσαν και έβρισκαν τη Θαλπορή και την αγκαλιά στα Κυκλαδονήσια και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Οπότε η ιστορία επαναλαμβάνεται δυστυχώς με άλλους λαούς που μάχονται τώρα για τη δική τους ελευθερία. Μάλιστα, πώς ενημερωθήκατε για την άφιξη των συγκεκριμένων παιδιών, μαθητών τώρα βέβαια, και για ποιους λόγους ήρθαν στην Κρήτη? Είχαν δικούς τους ανθρώπους, είχαν οικογένειες, είχαν φίλους? Ακριβώς, ναι, ναι, είχανε συγγενείς και έτσι ήταν εύκολο για αυτούς σχετικά να καταφύγουν, να τους φιλοξενούν οι συγγενείς τους. Ναι. Εγγράφτηκαν οι μαθητές και παρακολουθούν όπου λειτουργεί τάξη υποδοχής, παρακολουθούν την τάξη υποδοχής. Ο αντικειμενικός στόχος είναι να προσαρμοστούν, να κοινωνικοποιηθούν, να ξεχάσουν τις πρώτες μέρες τη θύελα του πολέμου και σε δεύτερο επίπεδο να κοινωνικοποιηθούν, να μάθουν την ελληνική γλώσσα. Κύριε και Μακράκη, σε αυτό το τομέα. Γίνεται πολύς λόγος στο τελευταίο χρονικό διάστημα και από παιδοψυχολόγους για το πώς θα μιλήσουμε στα παιδιά για τον πόλεμο. Τα παιδιά που έχουν υποδεχθεί τα προσφυγόπουλα, πώς ακριβώς έτσι τους έχουν ανοίξει την αγκαλιά, τους έχουν συναναστραφεί μαζί, τους έχουν συνομιλήσει? Η εκπαίδευση δεν θα είχε κανένα νόημα, πιστεύω, εάν δεν χάναμε την ανθρώπινη μας ιδιότητα. Το έχω τονίσει αυτό σε πολλές περιπτώσεις, το τονίζω και σήμερα και απόψε, ότι και οι δάσκαλοι και οι διευθυντές των σχολείων και τα παιδιά αγκάλιασαν αυτά τα παιδιά και τα έκαναν να αισθανθούν μια ζεστή αγκαλιά. Τα έκαναν να αισθανθούν σαν να ήταν σε ένα δικό τους τόπο και να ξεχάσουν όσο γίνεται γρηγορότερα τις εφιαλτικές στιγμές που βίωσαν. Μάλιστα, πώς συμπεριφέρονται αυτά τα παιδάκια, η συμπεριφορά τους? Κοιτάξτε, είναι λίγο αμήχανα είναι την αμήχανα αρχή, γιατί προφανώς δεν ξέρουν την γλώσσα, προσπαθούν να συνεννοηθούν στα αγγλικά και σιγά σιγά να αρχίζουν να μαθαίνουν ελληνικές λέξεις για να μπορούν να συνεννοηθούν με τα υπόλοιπα. Υπάρχει και μια γενικότερη οδηγία από το Υπουργείο Παιδείας για αυτές τις περιπτώσεις, μια κατεύθυνση, να αγκαλιάσουμε αυτούς τους μαθητές, να τους συμπεριλάβουμε στα προγράμματά μας, να τους βοηθήσουμε? Ασφαλώς και υπάρχει και χρόνια τώρα υπάρχουν προγράμματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας πέρα από την αγκαλιά και την υποδοχή και τη θαλπορή. Μαθήματα ελληνικής γλώσσας από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, συγκεκριμένα το πρόγραμμα Μαργαρίτα, το οποίο θα βοηθήσει αυτά τα παιδιά να μάθουν την ελληνική γλώσσα, να μάθουν και κάτι ωφέλιμο, δηλαδή ταυτόχρονα με την παραμονή τους στη χώρα μας. Μάλιστα. Αναφορικά τώρα και να κλείσουμε με αυτό, με τα θετικά, με τα ξεχωριστά συναισθήματα που προκύπτουν και στις τάξεις των Ελλήνων, των δικών μας μαθητών, μέσα από την επαφή και τη συναναστροφή τους με παιδιά που προέρχονται από μια τραγωδία, από μια δύσκολη κατάσταση, αντιλαμβάνονται τη φρίκη του πολέμου? Προφανώς την αντιλαμβάνονται, προφανώς βλέπουν και τηλεόραση, αλλά άλλο είναι το να σου φέρνει μια εικόνα η τηλεόραση από μακριά, στο σπίτι σου, στο δωμάτιό σου, και άλλο πράγμα να βλέπεις ζωντανά παιδιά τα οποία προέρχονται από μια άλλη χώρα, που παιδιά τα οποία έζησαν αυτή την τραγωδία. Μάλιστα, ας ελπίσουμε όσο πιο γρήγορα. Ασφαλώς και είναι ένα ωφέλιμο μάθημα και η συναναστροφή με αυτά τα παιδιά. Και βέβαια μαθαίνουν τα αγαθά της ειρήνης, το πόσο σπουδαίο πράγμα είναι να ζεις σε ειρηνικό καθεστώς, και να ευχηθούμε να σταματήσει αυτή ο παραλογισμός του εισβολέα. Είστε έτοιμοι ωστόσο, αν καταφτάσουν και άλλοι μαθητές και άλλα παιδιά, να συμπεριληφθούν σε σχολεία, να ενσωματωθούν σε σχολεία του Λασιθίου, σωστά?
Είμαστε πανέτοιμοι. Λειτουργούμε τάξεις υποδοχής, πάνω από 10 τάξεις υποδοχής διάσπαρτα σε όλο το νομό. Οπότε μπορούμε να τους προσφέρουμε αμέσως εκπαίδευση, ποιοτική εκπαίδευση. Μάλιστα. Κύριε Μακράκη, να είστε καλά. Την καλησπέρα μας. Σας ευχαριστώ θερμά για το ενδιαφέρον σας. Σας ευχαριστούμε. Υποχρέωσή μας.